και κύριοι, είμαστε και απόψε μαζί σας, Pets for You, όπως κάθε τρίτη, δεύτερη εκπομπή για το 2015. Πριν σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μας, να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email της εκπομπής petsforyou@star.gr, αλλά και μέσω της σελίδας μας στο Facebook Pets for You. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα Rottweiler, μια ιδιαίτερη και πολύ όμορφη ράτσα, και έχουμε μαζί μας στο στούντιο τον Ηλία Κανέλο, που είναι πρόεδρος του ομίλου Φίλων Rottweiler Ελλάδος. Του Οφηρέ. Του Οφηρέ, σωστά το είπα, έτσι. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Και εκπαιδευτής και εκτροφέας αυτής της πολύ όμορφης ράτσας. Καλύτερης θα συμπλήρωνε. Της καλύτερης, ναι. Συμφωνώ, και εμένα μου αρέσουν οι αγαπημένοι μου φίλοι τα Rottweiler. Θα ήθελα να σου. Και έχεις και στην αγκαλιά σου. Έχω. Ένα δείγμα της. Ένα φίλης. Δείγμα, ναι. Ένα εξαιρετικό δείγμα. Εξαιρετικό δείγμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτά τα σκυλιά που υπεραγαπάμε, τα οποία για κάποιους είναι παρεξηγημένα. Πράγμα που δεν ισχύει, βέβαια, έτσι. Mm. Εντάξει, αυτό συμβαίνει νομίζω με όλες τις δυναμικές ράτσες και αυτό γενικότερα. Συμβαίνει περισσότερο, τα σκυλιά που μπορούν να προκαλέσουν. Συμβαίνει περισσότερο βλάβη. Με τα σκυλιά εργασίας και συμβαίνει περισσότερο όταν αυτά τα σκυλιά πέφτουν σε λάθος χέρια. Έχουν φοβερές δυνατότητες. Κατά την άποψή μου, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συγκεντρώσει ένα σκύλος είναι το Rottweiler. Αλλά πάντοτε υπό την προϋπόθεση να πηγαίνει στα σωστά χέρια. Κακοί σκύλοι δεν υπάρχουν. Συνηθίζω να λέω πολλές φορές σε κάποια σεμινάρια που δίνω ότι υπάρχουν μόνο κακοί ιδιοκτήτες, δεν υπάρχουν κακοί σκύλοι. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αυτό που λένε: δείξε μου τον σκύλο σου να σου πω ποιος είσαι. Κάπως έτσι γίνεται. Κάπως έτσι. Ή όπως λέει ένα αγγλικό ρητό: never mind the dog, care about the owner. Κάπως έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, μη σε ενδιαφέρει ναι, ο σκύλος, ναι, αλλά ναι. Δώσε την προσοχή σου. Είναι στο χέρι του ανθρώπου για το πώς θα φτιάξει το κουτάβι. Το κουτάβι γεννιέται και από την πρώτη μέρα που έρχεται στα χέρια μας μαθαίνει, είναι σαν σφουγγάρι. Mm. Απλώς πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι θα πρέπει να πάει σε μια ηλικία εκπαίδευσης 4, 5, 6 μηνών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα λέγαμε παλιά, όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία, την όμορφη της εκπαίδευσης πριν 25 χρόνια, ήταν άλλα αυτά που λέγαμε τότε στον κόσμο. Σήμερα είναι τελείως διαφορετικά, γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα σκύλος. Το κουταβάκι αυτό από την πρώτη μέρα λοιπόν που έρχεται στα χέρια μας μαθαίνει. Μαθαίνει την πρώτη μέρα που γεννιέται. Από την πρώτη μέρα η μητέρα του το κάνει αυτό. Η μητέρα του αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Απλώς εμείς πρέπει να τον συνεχίσουμε. Και επίσης θα θέλω να πληροφορήσω αυτούς που θέλουν να πάρουν ένα Rottweiler, ότι γιατί από πολλούς ακούω ότι δεν έχω πολύ μεγάλο χώρο. Κανένα σκύλος δεν χρειάζεται χώρο. Θέλει χρόνο. Και θέλει ποιοτικό χρόνο. Mm-hmm. Κάποιοι θεωρούν ότι θα πάρουν ένα Rottweiler να τους φυλάξει, να το βάλουν σε ένα οικόπεδο, σε ένα χώρο, και θεωρούν ότι έχουν λύσει το πρόβλημα φύλαξης. Αυτοί οι άνθρωποι που σκέπτονται έτσι δημιουργούν προβληματικά σκυλιά. Mm-hmm. Το Rottweiler είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σκυλί. Αυτό το κάνει και ιδανικό στη συμβίωση. Δένεται πάρα πολύ με τον άνθρωπο που ζει μαζί, αλλά τον χρειάζεται τον άνθρωπο. Εννοείς δηλαδή ότι αν θέλουμε να πάρουμε ένα σκύλο για φύλακα, έτσι. Ναι. Ας πούμε ότι θέλουμε να πάρουμε ένα Rottweiler. Ναι. Δεν αρκεί να τον αφήσουμε σε ένα αυλί δεμένο ή λυμένο και να μην έχει καμία επαφή μαζί μας. Ακριβώς αυτό είπα. Ακριβώς. Το μόνο που χρειάζεται ο σκύλος είναι χρόνο μαζί μας. Mm. Γιατί αλλιώς δημιουργούμε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία καλούμαστε να λύσουμε. Γιατί κάποια στιγμή θα το αντιληφθούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Απλώς όταν είναι σε μια ηλικία τόσο μικρή, θεωρούμε ότι όλα γίνονται για παιχνίδι, θεωρούμε ότι μεγαλώντας θα στρώσει. Και μεγαλώνουμε λάθος το σκύλο. Mm. Η εγκατάλειψη, γιατί επί της ουσίας εγκατάλειψη είναι. Να, όταν ακριβώς. Παίρνουμε ένα σκύλο και λέμε, ξέρεις κάτι, δεν μας βολεύει μες στο σπίτι, ας τον βγάλουμε στο μπαλκόνι. Τι κάνουμε? Μεταβιβάζουμε το πρόβλημα για μετά. Κανένα πρόβλημα δεν λύνεται έτσι. Κάθε πρόβλημα που θεωρούμε ότι έχουμε με το σκύλο μας πρέπει να λύνεται τώρα. Γιατί μετά συσσωρεύονται και άλλα προβλήματα και όλα αυτά λειτουργούν αθρηστικά. Και φτάνουμε σε μια στιγμή και λέμε, δεν αντέχουμε άλλο το σκύλο. Ναι, αλλά το πρόβλημα το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Ο σκύλος είναι στη διάθεσή μας να του δείξουμε πράγματα, να του μάθουμε. Απλώς εμείς αρνούμαστε. Και αρνούμαστε γιατί τον θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρός ίσως, το αρνούμαστε γιατί δεν έχουμε χρόνο να το αφιερώσουμε. Όχι. Πάντως, επειδή είπες πολύ μικρός, νομίζω, έτσι από την προσωπική μου ερασιτική εμπειρία, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο στάδιο που η ανοχή μας πρέπει να είναι τεράστια. Σαφέστατα. Δηλαδή σε ένα κουταβάκι που είναι δύο μηνών, ας πούμε. Σαφέστατα, ναι, σαφέστατα. Όπως πρέπει να είναι και σε ένα μικρό παιδί. Θα γυρίσουμε τον Γκάν λίγο προς την κάμερα να φάνει η φατσούλα του. Εντάξει, είναι πανέμορφος. Ναι. Είναι ασθενικός, πόσο είναι? Είναι περίπου δύο μηνών. Και πόσο ζυγίζει τώρα, θα ζυγίζει? 6,5 κιλά. 7 κιλά πήγα να πω. 6,5 κιλά.
Και γίνεται, τα ροτβάιλερ πόσο γίνεται. Ένα αρσενικό, πολύ ωραία ερώτηση. Κάποιοι παίρνουν ένα ροτβάιλερ, υποτίθεται γιατί θέλουν ένα γίγαντα. Αυτό δεν ισχύει. Το ροτβάιλερ είναι ένα αθλητικό σκυλί. Πριν πάρεις πρέπει να ψάξεις να δεις τι είναι αυτό που παίρνεις. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε την τάση να θέλουμε ή τεράστιο σκύλο ή πολύ μικρό. Η κάθε φυλή μάλλον περιγράφεται από το στάνταρ της. Mm. Το ροτβάιλερ στο ακρόμιο της πλάτης που είναι αυτό το σημείο πρέπει να είναι γύρω στους 66 πόντους. Στους του ώμου δηλαδή. Ακριβώς. Πρέπει να είναι γύρω στους 66 πόντους. Γιατί είναι ένα αθλητικό σκυλί. Οτιδήποτε είναι μεγαλύτερο μπορεί ο σκελετός να δημιουργεί προβλήματα. Βλέπουμε κάτι ροτβάιλερ και λέμε το δικό μου είναι τόσο θηρίο κτλ. Δεν είναι απαραίτητο σωστό. Αυτό πρέπει να φύγει από την νοοτροπία του Έλληνα. Μπορεί να έχει αδυναμία στα κόκαλα, δηλαδή. Μπορεί να έχει 1000 προβλήματα. Αυτοί που φτιάξαν αυτό το σκυλί ξέραν κάτι περισσότερο από εμάς. Και αυτοί που ανανεώνουν το στάνταρ της φυλής γνωρίζουν κάτι περισσότερο από εμάς. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα λέμε ότι το δικό μου είναι μεγαλύτερο. Δεν ισχύει αυτό στο ροτβάιλερ. Το ροτβάιλερ θέλει μια αρμονία. Σχέση ύψους, μήκους, βάρος πρέπει να είναι σε αρμονία. Δεν είναι ένα κομμάτι κρέας να λέμε ότι είναι 70 κιλά ή 80 κιλά. Δεν αγορώσουμε ποτέ έτσι σκύλο βασικά. Πάντως αυτό ισχύει, ότι πολλοί θέλουν να πάρουν ένα σκύλο και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εντύπωση που θα δημιουργήσουν στον κόσμο. Ναι. Δηλαδή ο σκύλος είναι μεγάλος, είναι. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Μασίς, το δικό μου είναι καλύτερο, γιατί είναι καλύτερο γιατί είναι 70 κιλά. Το δικό σου δεν είναι τόσο. Θέλουμε να το συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι. Έτσι, το πόσο σημαντικό είναι δηλαδή να είμαστε συνειδητοποιημένοι ιδιοκτήτες και ιδεμόνες όπως θέλει. Είναι το πιο βασικό όλων. Σκύλο και να μην παίρνουμε ένα σκύλο. Το είχαμε συζητήσει και με τον προηγούμενο εκτροφέα τη φυλή Ντόγκο Κανάριο, μάλιστα που είναι επίσης μια. Ναι. Θέλει να φύγει ο Γκάν. Ναι, θέλει να πάει. Μόνο μην κάνει ένα λάγκιο στο στούντιο, Γκάν. Εντάξει, δεν υπάρχει. Όσο είναι μικρά, είναι υπέροχα, αλλά και τεράστια επίπεδα υπομονής πρέπει να έχει για θέλει, να τα. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Θέλει πάρα πολύ υπομονή και θέλει ποιοτικό χρόνο. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Mm. Παίρνοντας ένα σκύλο, αναλαμβάνουμε μια ευθύνη πολύ σοβαρή. Δεν τον παίρνουμε για πλάκα, δεν τον παίρνουμε για παιχνίδι. Πρέπει να ξέρουμε γιατί αποκτήσαμε ένα σκύλο. Και δεν ισχύει μόνο στο ροτβάιλερ. Ισχύει σε όλα τα σκυλιά. Ναι, αυτό είναι σίγουρο, αλήθεια. Και εκεί πρέπει να έχει και τη συνεργασία των ανθρώπων που είναι τριγύρω σου, έτσι, είτε είναι ο σύντροφός σου, είτε είναι η φίλη σου. Πρωτίστως πρέπει να έχεις τη συνεργασία του εκτροφέα. Ναι, επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι. Πρωτίστως. Από εκεί που θα πάρεις το σκύλο, πρέπει να σε ενημερώσουν τι θα κάνεις. Δυστυχώς και εκεί στην Ελλάδα δεν ισχύει αυτό. Κάποιος που θέλει να πάρει ένα κουτάβι, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει κάποιες εφημερίδες ή κάποια site πώλησης κουταβιών και με γνώμονα πάντοτε ποιο είναι πιο φτηνό να αποτανθεί εκεί. Είναι κάτι που σαν προσέγγιση είναι τελείως λάθος. Είναι λάθος, αλλά πολλοί, και δεν μπορώ απαραίτητα να τους κατηγορήσω. Όχι. Όταν σκέφτονται έτσι, ναι. Λένε ότι ο εκτροφέας θέλει να μου τα πάρει. Εγώ θα πάρω ένα κουτάβι. Βρήκα ένα ροτβάιλερ, ας πούμε, συντάδε τιμή που είναι πιο φτηνή από την τιμή που μου δίνει ένας εκτροφέας. Πολύ ωραία τοποθέτηση. Ένας σωστός εκτροφέας οφείλει να κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του σκύλου του κάποια πράγματα. Κυριότερον, να τον εξετάσει από θέματα υγείας, δυσπλασίες κτλ. Κτλ. Να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα στην εκπαίδευσή του, τόσο ώστε ο σκύλος αυτός να μπορεί να παρουσιαστεί σε κάποιες εκθέσεις, ούτως ώστε ο εκτροφέας να γίνει γνωστός για τη δουλειά του. Όλα αυτά τα πράγματα, συν και άλλα πολλά, κοστίζουν κάποια χρήματα. Κάποιοι λοιπόν καλούνται να συνυπάρξουν σε ένα τοπίο που λέγεται ότι εγώ θα αγοράσω ένα ροτβάιλερ από εδώ ή από εκεί, με κάποιους άλλους οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Εάν πάντοτε σαν γνώμονα έχουμε την τιμή του σκύλου, σαφέστατα. Κάποιος εκτροφέας που δεν κάνει τίποτα, απλώς έχει στην πίσω αυλή του σπιτιού του 5 τσιμεντόλιθους, έχει μέσα 2 σκύλους και γεννάνε. Σαφέστατα, ναι, μπορεί να πουλήσει όσο θέλει, γιατί δεν έχει επενδύσει πάνω στο σκύλο αφενός και αφετέρου είναι κάτι σαν παραγωγή. Δεν είναι εκτροφή. Και δεν ξέρεις και τι σκύλο θα πάρεις επί της ουσίας. Ποτέ δεν ξέρεις. Και αυτό δεν είναι μύθος δηλαδή. Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος. Καθόλου μύθος. Οφείλει ο σωστός εκτροφέας να κάνει αυτά που πρέπει για τη ράτσα που εκτρέφει. Ασχέτως αν κάποιοι δεν το κάνουν ή κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύονται κάποιους που το κάνουν. Mm. Γιατί σαφέστατα αυτός που δεν το κάνει έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τιμή. Mm. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Αν εγώ λοιπόν έχω τα λεφτά. Ναι. Που απαιτείται για να αγοράσω έναν καλό. Ναι. Ένα σκύλο από καλή, σωστή εκτροφή. Ναι. Έρχομαι, σου λέω φίλο μου Ηλία,
Πόσα θες για το σκύλο, τόσα. Ναι. Πάρτα, τον πειρά. Είναι τόσο απλό. Είναι αρκετά απλό, γιατί πλέον στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πάρα πολύ καλοί εκτροφείς. Mm. Κάποιος που θέλει να πάρει ένα καλό κουτάβι μπορεί να έρθει σε εκθέσεις που κάνει ο Όμιλος Ροτβάινερ, να δει εξαίρετα δείγματα. Σε πληροφορώ ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε κάτι πλέον από άλλες χώρες του εξωτερικού. Έχουν έρθει στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά σκυλιά. Ναι, δεν αναφέρομαι στην ποιότητα των εκτροφέων και των σκύλων. Αναφέρομαι στο αν ο εκτροφέας νοιάζεται για το πού θα καταλήξει ο σκύλος. Ο σωστός εκτροφέας πρέπει να νοιάζεται. Αν δηλαδή εγώ που θα έρθω να αγοράσω ένα σκύλο, αρκεί μόνο να μπορώ να καλύψω το χρηματικό ποσό που χρειάζεται, δεν είναι τόσο ή θα πρέπει να με σκανάρεις, να το πω έτσι απλά, για το αν θα είμαι κατάλληλος ιδιοκτήτης. Δηλαδή, εάν έρθεις και πεις ότι θέλω να πάρω ένα κουταβάκι, να το δέσω σε μία λυσίδα κάτω από μία ελιά για να προσέχει το σπίτι μου, δεν θα το δώσω έτσι. Και θεωρώ ότι κανένας θα το δώσει έτσι. Γιατί πρέπει, όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται γύρω από τον Όμιλο Ροτβάιλερ γίνεται και για την αναβάθμιση της φυλής. Αυτά τα δείγματα δεν χάνονται. Υποψιάζομαι κιόλας ότι αν κάποιος πάρει το σκύλο, επειδή θέλει να επεκτείνει, να καθρεφτήσει το εγώ του πάνω στο σκύλο, συμβαίνει. Έτσι, και να το χρησιμοποιήσει. Συμβαίνει. Και αυτό είναι κακό και για σένα, που ως εκτροφέας του ζητώ στο σκύλο. Μα σαφέστατα είναι κακό και για μένα, αλλά δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι ένα θέμα παιδείας. Που δυστυχώς δεν έχουμε εξελιχθεί ακόμα τόσο πολύ κοινολογικά στην Ελλάδα να έχουμε κοινολογική συνείδηση, αλλά αρχίζουν και βγαίνουν βήματα τα τελευταία χρόνια αργά αλλά σταθερά. Θεωρώ ότι σαν νοοτροπία αλλάζει. Και δεν είναι μόνο η φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος. Είναι και το πόσο συνειδητά αισθάνεται κάποιος που αγοράζει ένα σκύλο την υποχρέωση που αναλαμβάνει έναντι του σκύλου που πήρε. Είναι αρκετά μεγάλο το θέμα που αγγίζουν αυτή τη στιγμή. Είτε τον αγοράζει είτε τον υιοθετεί, έτσι. Γιατί μπορεί να υιοθετήσει κάποιος και ένα σκύλο. Σαφέστατα. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που λένε, και δεν μπορώ να μην τους δώσω και δίκιο, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τόσα αδέσποτα ή μη εμασκυλάκια, γιατί να πάω να αγοράσω ένα σκύλο ράτσας, ας πούμε. Ναι, να απαντήσω σε αυτό. Σαφέστατα είμαστε υπέρ των υιοθεσιών, δηλαδή να μην υπάρχουν σκύλοι στον δρόμο. Είναι όμως ένα άσχημο φαινόμενο της ελληνικής πραγματικότητας. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τώρα γιατί. Και υπάρχει. Δεν είναι λύση να μην πάρουμε ράτσα σκύλο, έτσι. Αλλά να στηρώνουμε. Όχι. Οποιοδήποτε σκύλο να έχουμε. Ο ιδιοκτήτης που θα πάρει ένα καθαρό αίμο σκυλί παίρνει για διάφορους λόγους. Ο κυριότερος όμως είναι η προβλεψιμότητα στο χαρακτήρα. Δηλαδή, κάποιος που θέλει να αποκτήσει ένα καθαρό αίμο σκύλο, το στάνταρ της κάθε φυλής περιγράφει και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και το χαρακτήρα του σκύλου. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης που θέλει να πάρει ένα καθαρό αίμο γνωρίζει εκ των προτέρων πού θα κινηθεί σε χαρακτήρα. Εάν, ας πούμε, π.χ. έχουμε μία τετραμελή. Σε απόλυτο βαθμό. Ναι, εάν το ψάξει, ναι, σε απόλυτο. Mm. Εάν, ας πούμε, υπάρχει μία οικογένεια με 4 μικρά παιδάκια, εάν με ρωτήσει την άποψή μου, θα σου πω σε ποια φυλή δεν θα πας. Ισχύει όμως αυτό. Σαφέστατα ισχύει. Σαφέστατα ισχύει. Δηλαδή, εάν πάρεις ένα σκύλο εάν έχουμε δύο γεννήτωρες με πάρα πολύ δυνατό χαρακτήρα, πάρα πολύ κυριαρχικούς, σημαίνει ότι κάποια από τα κουτάβια θα πάρουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν αναφέρεσαι. Ναι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα εγώ. Νομίζω ότι αναφερόσουν σε ράτσα. Δεν αναφερόμαστε σε ράτσα, αλλά σε. Όχι. Σε ράτσα. Η κάθε ράτσα έχει ένα στάνταρ χαρακτήρα. Σε ράτσα αναφέρομαι. Η διαφορά με το. Δηλαδή, θα πάρει μαλινουά, ας πούμε. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ροτβάιλερ, είναι φιλικά με τα παιδιά τα Ροτβάιλερ. Ναι, είναι πάρα πολύ. Δένονται πάρα πολύ με την οικογένεια. Με την προϋπόθεση ότι αυτός που θα το μεγαλώσει είναι αρκετά έμπειρος. Εγώ συνιστώ σε όποιον θέλει να πάρει Ροτβάιλερ και υπάρχουν μικρά παιδιά στην οικογένεια να προτιμάει θηλυκό σκυλί. Για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά και πάλι και ένα αρσενικό να πάρει. Αν μεγαλώσει σωστά, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με την οικογένειά του. Είχαμε συζητήσει πριν κάποια πράγματα για το φαινόμενο των Ροτβάιλερ που δαγκώνουν, που έχουν κριθεί επικίνδυνα κτλ. Θα ήθελα να σε πληροφορήσω ότι αυτό συμβαίνει πρώτον από κακή εκτροφή, δηλαδή εκτροφή χωρίς κανόνες, και δεύτερον λάθος ιδιοκτήτες. Όταν, ας πούμε, κάποιος παίρνει ένα Ροτβάιλερ γιατί το θεωρεί προέκταση, δεν ξέρω εγώ τι, εκεί ναι, θα μεγαλώσει λάθος ο σκύλος. Εάν όμως του δώσουμε τη δυνατότητα του κουταβιού που κρατούσα στα χέρια μου πριν να μεγαλώσει αρμονικά με την οικογένεια, δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Εμείς οι ίδιοι είναι αυτοί που δημιουργούμε το πρόβλημα και συνήθως το δημιουργούμε τους πρώτους μήνες της ζωής του. Αυτό που λέω πάντοτε είναι, επειδή μεγαλώνει μία φορά στη ζωή του, δώστε του τη δυνατότητα να μεγαλώσει σωστά. Τα λάθη γίνονται από την πρώτη μέρα. Ό,τι πειριστερίζεις. Μ' αρέσει να λέω συνήθως. Γι' αυτό είναι αλήθεια. Έτσι είναι. Πάντως η αλήθεια είναι και
σε κάποια, μια μικρή έρευνα που έχω κάνει στο ίντερνετ με κάποιους πίνακες, κυρίως όσον αφορά τις ΗΠΑ, από επίσημες πηγές, που έχουν κάνει μια προσπάθεια να δούνε το στατιστικό κομμάτι των επιθέσεων με δαγκώματα και ακόμα και με θανάτους. Τα pitbull είναι στην πρώτη θέση με τρομερά μεγάλη διαφορά. Έτσι, ή τέλος πάντων σκυλιά που μοιάζουν με pitbull. Γιατί όλοι λένε αυτό είναι pitbull, ας πούμε, δεν είναι απαραίτητο ότι είναι pitbull. Αν είναι μίαιμο, μπορεί να είναι. Δεν τα ξέρω κι εγώ καλά. Σταύρο Τεργέ, πιτμπουλοειδή. Πιτμπουλοειδή τέλος πάντων. Τα Ροτβάιλερ είναι στη δεύτερη θέση, με διαφορά μεν στη δεύτερη θέση, αλλά είναι. Και ακολουθούν νομίζω ο γερμανικός πιμενικός. Τα Λάμπραντορ ακολουθούν. Τα Λάμπραντορ. Δεν ξέρω αυτή την έρευνα. Να. Το θέμα έχει. Θέλω να πω ότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να μην είναι μια ένδειξη. Ότι... Όχι. Έχει να κάνει με το κομμάτι της έρευνας ποιος παίρνει Ροτβάιλερ, για ποιο λόγο το παίρνει το Ροτβάιλερ. Δηλαδή, εάν πούμε ότι και ποιο είναι το target group των ανθρώπων που έχει το Ροτβάιλερ. Το Λάμπραντορ που είναι ένα σκύλος για οικογένεια, είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Όταν λοιπόν έχουμε να εξετάσουμε ένα δείγμα ενός εκατομμυρίου σκύλων και 10 σκύλων, θα υπάρχει σίγουρα στατιστικό δείγμα πολύ μεγαλύτερο από το 10. Το εκατομμύριο σαφέστατα θα δημιουργηθούν προβλήματα. Συν της άλλης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ο σκύλος, σαν σκύλος, είναι ένα πεντακάθαρος. Είναι πεντακάθαρος. Ο κακός ιδιοκτήτης τι εικόνες θα δώσει στο σκύλο, ποιος είναι ο άνθρωπος που αποκτά ένα ροτβάιλερ και γιατί το αποκτά. Μέχρι σήμερα, ας πούμε, σε κάποια κομμάτια της κοινωνίας κυκλοφορεί μια φήμη ότι θες να πάρεις ένα δολοφόνο, πάρε ένα pitbull. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οικογένειες με παιδάκια που ζουν με pitbull και περνάνε μια χαρά. Και όλο αυτό καλλιεργείται από κάποιους κύκλους τους οποίους δεν γνωρίζω. Και συνέχεια δημιουργούν προβλήματα. Θεωρώ όμως ότι ξεκινάει γιατί θέλουν κάποιοι να βάλετε μόνιμα το καθαρό αίμο. Ο καθένας κάνει μία δουλειά στο κομμάτι που του αναλογεί. Και το ημίαιμο πρέπει να βρει σπίτι. Και το αδέσποτο πρέπει να βρει σπίτι. Αλλά και αυτός που θέλει να πάρει ένα καθαρό αίμο σκύλο πρέπει να το επιτρέπεται να πάρει ένα καθαρό αίμο σκύλο. Καλά, δεν είναι. Και προφανώς και τα ημίαιμα έχουν προκύψει από διασταύρωση καθαρό αίμων. Δεν είναι παρθενογέννηση, έτσι. Δηλαδή... Έχουν προκύψει για πάρα πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι να εξυπηρετούνται που υπάρχουν. Δεν το γνωρίζω. Αλλά δεν μπορεί να διονύζεται αυτό το θέμα τώρα 30 χρόνια στην Ελλάδα και όλοι οι άλλοι να το έχουν λύσει. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι σε θέση να δώσω εγώ εξήγηση. Εγώ εκεί που μπορώ να δώσω εξήγηση είναι στο γεγονός ότι δεν είναι τρόπος αυτός να κατηγορούμε τα καθαρόαιμα για να προωθήσουμε κάτι άλλο. Η κάθε φυλή, καθαρόαιμη φυλή, φτιάχτηκε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Το Ροτβάιλερ είναι ένα σκύλο συντροφιάς, είναι ένα σκύλο φύλακας. Για μένα, προσωπική μου άποψη, η λέξη σκύλος είναι συνυφασμένη με το Ροτβάιλερ. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Αλλά σας λέω και πάλι, αυτή είναι η δική μου προσωπική μου άποψη. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ο κόσμος. Λοιπόν, είπαμε για το αν το Ροτβάιλερ είναι επιθετικό σκύλο ή όχι. Αν εγώ θέλω να πάρω ένα Ροτβάιλερ. Ναι. Και δεν έχω μεγάλη εμπειρία, δεν ξέρω. Ναι. Τι πρέπει να λάβω. Αν έρθω σε εσάς, λοιπόν, πάνω σε τι θα με πληροφορήσετε. Το βασικότερο όλων είναι οι πρώτες μέρες στο σπίτι να μην γίνουν σοβαρά λάθη. Αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε εκτροφέας πουλώντας ένα σκύλο ή οποιοδήποτε δίνει ένα σκύλο, θα πρέπει να ενημερώνει το μελλοντικό ιδιοκτήτη για τους πρώτους μήνες της ζωής του. Είπαμε στην αρχή της κουβέντας ότι από τη μητέρα τους αρχίζουν να μαθαίνουν. Το επόμενο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε ερχόμενος ο σκύλος στο σπίτι είναι τι θα κάνουμε τις πρώτες μέρες. Πού θα κοιμάται, πού θα τρώει, πού θα βγαίνει βόλτα, πώς δεν θα κάνει πράγματα που μας ενοχλούν. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Το βασικότερο όλων όμως, αυτό που λέω σε όλους τους ανθρώπους που παίρνουν ένα καινούριο κουτάβι, είναι να μάθει από τις πρώτες μέρες ένα πρόγραμμα ζωής. Να ξέρει το κουτάβι τι να περιμένει από εμάς. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που αγοράζουν ένα κουτάβι, και όχι μόνο ροτβάιλερ, οτιδήποτε, συνήθως μεγαλόσωμο, είναι ότι μόλις δημιουργηθεί πρόβλημα, βγαίνει στο μπαλκόνι. Ή σε ένα crate που λέγεται ένα κλουβί σειρμάτινο, βάλει τον εκεί και δεν έχει πρόβλημα. Όλα αυτά όμως τι γίνεται, συσσωρεύουν πολλά νεύρα στο κουτάβι. Εάν δεν το αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο, έχουμε χάσει το παιχνίδι στη σχέση μας. Ο σκύλος θα είναι μόνιμα σε μια νευρική κατάσταση. Γιατί το έχουμε δημιουργήσει εμείς. Ξεκινάμε λοιπόν με ένα πρόγραμμα στο φαγητό, στάνταρ ώρες φαγητού. Να ξέρει το κουτάβι ότι η νούμερο ένα ανάγκη του για ζωή περνάει μέσα από εμάς. Έχει να περιμένει κάτι από εμάς. Παίζουμε λίγο με το φαγητό του. Εκτόνωση. Η εκτόνωση δεν είναι όπως σκεφτόμαστε εμείς, βγάλει το σκύλο έξω να κάνει τις ανάγκες του. Όχι.
το γύρο του τετραγώνου, ας πούμε, οικοδομικό. Όχι, όχι, όχι. Η βόλτα για το σκύλο είναι κάτι πολύ θετικό στο μυαλό του. Γιατί, γιατί εκτονώνεται μαζί μας. Εάν αφήσουμε σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικό ένα σκύλο, δεν θα χαρεί. Δεν θα αισθανθεί ελεύθερος. Mm. Θα αισθανθεί καλά όταν εμείς ασχοληθούμε μαζί του. Πάρουμε ένα μπαλάκι, ένα τσουβαλάκι, παίξουμε λίγο μαζί του. Άρα και αυτό που λένε πολλοί, ότι έχω μεγάλη αυλή και αφήνω το σκύλο μου ελεύθερο, ας πούμε, κτλ. Αλλά δεν χρειάζεται να βγάλω βόλτα. Όχι. Η βόλτα δεν είναι, σας είπα και πάλι, ότι δεν είναι για να κάνει τις ανάγκες του. Είναι για να εκτονωθεί ψυχολογικά μαζί μας. Είναι εκτόνωση αγέλης. Διευρύνω τους κυνηγητικούς ορίζοντες της αγέλης. Δηλαδή, βγαίνω έξω, αφήνω το στίγμα μου, τις μυρουδιές μου. Ο σκύλος αυτό κάνει. Αλλά θέλει να το παίρνω μυρουδιές στον άλλον. Ναι, και καλύπτω με τις δικές μου. Mm-hmm. Εδώ είμαι εγώ. Ναι. Χαίρεται που το κάνουμε μαζί. Δεν χαίρεται μόνος του. Δεν είναι να ανοίξουμε την πόρτα να βγει ο σκύλος βόλτα και μετά να γυρίσει μόνος του πίσω. Είναι ένα γελαίο ζώο. Έχει ανάγκη επαφής. Μεγάλο λάθος και αυτό, γιατί πολλές φορές μπορεί να συμβούν. Όχι πολλές φορές, είναι δεδομένο κάποια στιγμή. Σαφέστατα. Αν αφήσει το σκύλο να βγει μόνος του, θα συμβεί κάποιο ατύχημα και μετά. Το σοβαρότερο κομμάτι είναι στην ψυχή του σκύλου. Θέλει να μοιράζεται πράγματα μαζί μας. Εάν δεν τα μοιράζεται μαζί μας, γίνεται αντικοινωνικός, γίνεται φοβικός. Στον όμιλο Ροτβάιλερ έχουμε φτιάξει ένα τεστ χαρακτήρα. Δεν το φτιάξαμε πρώτοι. Έτσι, το φτιάξανε στη Γερμανία, το εξελίξανε. Και θεωρώ ότι δουλεύει πάρα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή εξετάζουμε όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του σκύλου. Εάν είναι κοινωνικός, εάν είναι φοβικός, εάν ιστεριάζει, εάν είναι επιθετικός. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν ένα μικρό κομμάτι με την εκτροφή και το σοβαρότερο όλων έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνει ένα σκύλος. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα κομφούζιο γενικότερα για το τι σημαίνει σκύλος φύλακας. Σκύλος φύλακας είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Δεν είναι ο ιστερικός σκύλος. Ανεξέλεκτος, άγριος, αιμοβόρος. Ακριβώς. Ναι, δηλαδή κρατάμε ένα σκύλο, περνάει κάποιος από δίπλα, τον δαγκώνει. Αυτός δεν είναι σκύλος φύλακας. Φοβικός. Είναι φοβικός. Mm. Είναι φοβάται για τον εαυτό του. Δεν προστατεύει εσένα, δεν προστατεύει εμένα. Μόνο τον εαυτό του. Βλέπουμε σκύλους πιάνουν το παντζάκι και το τραβάνε. Τι δουλειά έχει να πιάσει το παντζάκι ο σκύλος. Είναι προβλήματα που ξεκινάνε από κάποιους ιδιοκτήτες και μετά από κάποιους εκπαιδευτές. Δηλαδή κάποιοι τα δείχνουν σε κάποιους άλλους. Στην Ελλάδα υπάρχει και είναι ενεργός ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Σκύλων. Θα μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να αποταλθεί εκεί να πάρει κάποιες πληροφορίες για το ποιος είναι επαγγελματίας, ποιος δεν είναι και ποιος δεν είναι, ό,τι δηλώσεις είσαι. Γιατί δυστυχώς. Εδώ στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Συνήθως. Ισχύει. Ισχύει σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και σε πληροφορώ ότι στη δουλειά μας ισχύει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποιος συνειδητά να ψάξει, γιατί άμα ψάξεις βρίσκεις. Το διαδίκτυο. Αλλά όταν είσαι και γεμάτος άγνοια και μπεις, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο να πάρεις κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό προφανώς λες και εσύ ότι πρέπει να αποτανθούμε στον πιο επίσημο φορέα που μπορούμε. Βέβαια, υπάρχει κοινολογικός όμιλος της Ελλάδος. Υπάρχουν όμιλοι φιλής. Υπάρχουν σύλλογοι εκπαιδευτών. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος που σας είπα. Θα πρέπει να το ψάχνει λίγο ο μελλοντικός ιδιοκτήτης. Και ακόμα όταν βλέπει ότι πάει κάπου και δεν είναι το πρόβλημά του, να το ψάχνει. Η εκπαίδευση είναι μια πολύ σπουδαία διαδικασία που γίνεται σε μικρή ηλικία. Να μην χρειάζεται να διορθώσουμε την πρώτη εκπαίδευση, να πάμε σε άλλον εκπαιδευτή. Κάτι που θα είναι και χρονοβόρο, ενεργοβόρο, κοστοβόρο. Τις περισσότερες φορές γίνεται πάρα πολύ μεγάλο κακό στη σχέση ιδιοκτήτη σκύλου. Δυστυχώς γίνεται αυτό. Ή δημιουργούμε φοβικά σκυλιά, ή επιθετικά σκυλιά, ή ιστερικά. Δεν έχουμε στόχο. Θεωρούμε ότι το Ροτβάιλερ πρέπει να δαγκώνει τους πάντες. Όχι, το Ροτβάιλερ δεν πρέπει να δαγκώνει κανέναν. Το Ροτβάιλερ πρέπει να επέμβει όταν αισθανθεί ότι κινδυνεύει η οικογένειά του, η αγέλη του. Δεν πρέπει να ιστεριάζει ο σκύλος, δεν πρέπει να ακούει ένα θόρυβο και να πετάγεται στον αέρα, δεν πρέπει να φοβάται τους κρότους, δεν πρέπει να φοβάται τίποτα. Πρέπει όλα να του φαίνονται πολύ φυσιολογικά. Δυστυχώς όμως, είπαμε και πριν ότι πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν Ροτβάιλερ για λάθος λόγο. Δεν μπορεί το Ροτβάιλερ να μεγαλώσει μόνο του σε μία αυλή ενός εργοστασίου και να φυλάξει. Το Ροτβάιλερ αυτό θα γίνει ιστερικό, θα βλέπει άνθρωπο, θα γαυγίζει. Οκ, αυτός δεν είναι φύλακας όμως. Είναι ένα ιστερικό σκυλί και ισχύει σε όλα τα σκυλιά. Και επικίνδυνο μέχρι να. Επικίνδυνο δεν θα το έλεγα. Αυτό το σκυλί που γαυγίζει έντονα φοβάται για τον εαυτό του. Αν αυτό είναι σκύλο που γαυγίζει, δεν δαγκώνει. Στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Εντάξει, θα το δεις όμως να έρθει τρέχοντας κατά πάνω σου και αν δεν ναι, το θα τα ξεχάσει τα ρητά. Θα έρθει τρέχοντας μέχρι τα κάγκελα. Γιατί έχει μάθει ότι εκεί δεν κινδυνεύει. Εάν κάποιος ανοίξει την πόρτα και πει μέσα,
τα περισσότερα σκυλιά θα αποφύγουν την επαφή. Εκτός αν έχουν εκπαιδευτεί για αυτή τη δουλειά. Θα μου πεις που ξέρουμε ποιον εκπαιδευμένο και δεν είναι. Δεν το ξέρουμε, γι' αυτό δεν μπαίνουμε μέσα. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό σκύλων που φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο θέλουν να τονίσουν την παρουσία τους στο χώρο για να μην επέμβεις και δημιουργηθεί πρόβλημα. Φοβούνται για τον εαυτό τους. Δεν φυλάνε όμως. Υπάρχουν βέβαια και κάποια σκυλάκια που φυλάνε. Δεν ξέρω αν έχουμε να δούμε. Θα δεις τώρα το βίντεο με τον διαρρήκτη, τον άτυχο διαρρήκτη. Ναι. Θα είμαστε σε 2 δευτεράκια έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να το δούμε. Είναι από κάμερα ασφαλείας. Έτσι, είναι κάποιος. Τώρα εμένα δεν μου φαίνεται και διαρρήκτης ο συγκεκριμένος. Βάλτε τώρα να το δούμε πάλι. Βάλτε να το ξαναδούμε γιατί είναι μικρό. Περισσότερο για άστεγος μου φαίνεται. Για... ή για ψιλομεθυσμένος. Ναι, για μεθυσμένος κάτι τέτοιο. Έχει μπει στην αυλή ενός σπιτιού προφανώς. Κάποια στιγμή θα χαθεί από το πλάνο γιατί θα πάει κάτω από την κρυφή κάμερα και θα αρχίσει να τρέχει προς τα πίσω. Μάλλον αν μου επιτρέπετε να το πω, εξαφανίζεται και λες τώρα τι τον κυνηγάει. Ένα αρουραίο, ξέρω τι. Μικρό σκυλάκι τέλο πάντων είναι από τα τόη. Από τι φυλέ τόη. Εντάξει, πέθανα να το είδα. Δεν ξέρω τι πίνει ο συγκεκριμένο. Τι έπεινε ο συγκεκριμένο κύριο και είναι. Κάτι δύσκολο πάντω. Δεν το άντεχε αυτό. Τρομερό. Ναι, ισχύει αυτό. Όλα τα σκυλιά μπορούν να κάνουν φύλαξη. Όλα τα σκυλιά μπορούν. Έχουν το αίσθηκτο μέσα του. Έχουν το κυνηγητικό αίσθηκτο μέσα του. Δηλαδή την αίσθηση θυράματο να κυνηγήσουν. Ή μικρό ή μεγάλο. Η διαφορά στα μικρόσωμα μεγαλόσωμα είναι ότι έχουμε μάθει τον κόσμο να τρομάζουμε με τα μεγαλόσωμα σκυλιά. Μέχρι ένα κομμάτι είναι μύθος. Έχω χιλιάδες παραδείγματα ανθρώπων που συμβιώνουν πολύ καλά μέσα σε εισαγωγικά με τις λεγόμενες επικίνδυνες φυλές. Ζουν με τα παιδιά τους, με την οικογένειά τους, κανένα πρόβλημα. Καλά, τώρα αυτό το επικίνδυνο φυλή που το χρησιμοποιώ και εγώ πολλές φορές. Δεν μ' αρέσει να το λέμε γιατί επί της ουσίας. Δεν υπάρχει. Ναι, χαρακτηρίζεις ένα σκύλο άσχημα που δεν το αξίζει. Ακριβώς. Απλά υπάρχουν σκυλιά που αν αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο να σε δαγκώσει, προφανώς λόγω του μεγέθους, λόγω της δύναμής του, θα σου κάνει ζημιά. Ναι. Έχω δει και υστερικά μικρά σκυλιά. Σαφέστατα. Που ναι, κάνουν σαν παλαβά και μπορεί να σε δαγκώσει, ναι, ας πούμε. Ακριβώς. Ακόμα ακριβώς, και αυτό, ακριβώς. Αλλά δεν τρέχει και μία γιατί δεν πρόκειται να σου κάνει. Ένα τσιουάου, ας πούμε. Ακριβώς. Εκεί είναι το θέμα, δηλαδή, ότι και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε. Έχουμε και έξω ένα σκύλο, να πούμε. Δεν το φέρουμε έτσι, μέσα. Θα τον φέρουμε μέσα για να κάνουμε τα τεχνικά μας θέματα. Πάμε να δούμε το βίντεο, αν είμαστε έτοιμοι, με τα Rottweiler για να δούμε πόσο καλά σκυλάκια είναι με την οικογένεια. Roxy. Λοιπόν, είδαμε το υπέροχο μωράκι με το υπέροχο Rottweiler. Φυσικά, αν ο σκύλος είναι ισορροπημένος, αν έχει εκπαιδευτεί σωστά, μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά. Δουλειά φύλαξης, δηλαδή, και σωματοφυλακή. Δεν θέλω να φανταστώ, Σάκη, πώς είναι η αίσθηση να σε δαγκώνει αυτό το θηρίο στο χέρι, έτσι. Και χωρίς φόρα τώρα, έτσι. Να πάρει και φόρα. Λοιπόν,
Ελάτε, παιδιά, βάλτε στα μικρόφωνα. Δεν πειράζει, εντάξει. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Επιθέσεις κάνουμε. Είναι ο. Είναι ο Vox. Να, κάτσε να σου βάλω το μικρόφωνο για να πεις. Ο Vox, τι λέει ο Vox. Είναι ο μπαμπάς του κουταβιού. Είναι ο μπαμπάς του κουταβιού που είδαμε πριν, του Γκάν. Έτσι. Είναι. Είναι απόλυτα ισορροπημένος. Και... είναι θηριώδης, αλλά δεν είναι τόσο θηριώδης, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Ναι. Έτσι, κάποιος μπορεί να βλέπει το συγκεκριμένο σκύλο και να έλεγε ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, εγώ θέλω να είναι πιο ψηλός, θέλω να είναι πιο... Το Rottweiler χαρακτηρίζεται από μία λέξη κατά την άποψή μου, αρμονία. Mm-hmm. Πρέπει όλα πάνω του να είναι αρμονικά, τίποτα σε υπερβολή. Δεν είναι το σκυλί που να το χαρακτηρίσουμε γαϊδούρι. Είναι ένας φυσιολογικός αθλητικός σκύλος, mm-hmm. με μυαλό ισορροπημένο, που μπορεί να συνυπάρξει άνετα μαζί μας. Τον είδες, μέσα στο στούντιο μπήκε, ήταν πολύ καλός μαζί σου, δεν σου έδωσε καμία σημασία. Καμία σημασία. Αισθάνθηκε ότι απειλήθηκε, έκανε την επέμβασή του, τώρα δεν απειλείται, κάθεται δίπλα. Να πούμε και για τον Σάκη Γκόντσι, είναι εκπαιδευτής σκύλων. Εκπαιδευτής σκύλων, εκτροφέας. Πες τα εσύ, γιατί εγώ δεν θυμάμαι όλα αυτά που είχαμε. Άρτια αφιχθής του εξωτερικού. Ήρθαμε από τη Γερμανία, εκεί ζούσαμε. Ήμουν υπεύθυνος εκπαίδευσης στο Γερμανικό Ποιμενικό Γερμανίας, τον Όμιλο, στον Όμιλο Ντόμπερμαν Γερμανίας και είμαι και επίσημος βοηθός επιθέσεων του Ομίλου Rottweiler Ελλάδος. Τι κάνει ένας βοηθός επιθέσεων? Άλλων. Ο βοηθός επιθέσεων κάνει περίπου αυτό που είδαμε τώρα. Βέβαια, όχι υπό τέτοιες συνθήκες. Είναι ο θήτης που γίνεται θεωρητικά το, ναι. Απλώς αυτό όλο δεν γίνεται σε τέτοιες συνθήκες. Δηλαδή σε ένα στούντιο. Έτσι, ναι, αυτό ναι, ήταν ναι, χάρη. Είναι χώρο περιορισμένο εδώ. Ακριβώς. Στην ουσία, ο βοηθός επιθέσεων είναι αυτός που πρέπει να ενεργοποιήσει ένστικτα του σκύλου, τα οποία πρέπει να ενεργοποιήσει. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν πρέπει να ενεργοποιούνται. Εκεί γίνεται και το λάθος πολλές φορές. Προηγουμένως, συζητώντας, αναφερθήκατε σε κάποιες φυλές που στην Αμερική, αν άκουσα καλά, που επιτίθενται περισσότερο στατιστικά κλπ. Κλπ. Τις περισσότερες εντάξει, φορές... Εντάξει, δεν είναι ποσοστία. Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Απλώς, τις περισσότερες φορές τι γίνεται, ποιο είναι το λάθος. Έχει να κάνει με το πού απευθυνόμαστε, τι βλέπουμε ως δείγμα, τι παίρνουμε ως δείγμα. Γιατί είναι πολύ πιθανόν αν βρεθούμε σε ένα γκέτο της Αμερικής να έχουν 10-20 άνθρωποι μία φυλή όποια να είναι, η οποία φυλή να χαρακτηρίζεται κάπως γιατί έχει κάνει κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό χαρακτηρίζει όλη τη φυλή σε όλη τη γη. Στην προκειμένη περίπτωση, και επειδή αναφερθήκατε για σκυλιά, στη Γερμανία πρόσφατα έγινε μια έρευνα, στο πούμε, και βρέθηκε ότι τα σκυλιά που ευθύνονται για τις περισσότερες επιθέσεις είναι μια φυλή που δεν παίρνει από το μυαλό μας, τα Labrador. Που θεωρούνται σκυλιά της οικογένειας, που απολύτως ήπια. Με την σχολή σκύλων οδηγών τυφλών, τη Λάρα, που είναι υπέροχα σκυλιά. Υπέροχα και όμως... σκυλιά. Αυτό ακριβώς. Τώρα προηγουμένως δείτε ένα παράδειγμα που είναι το απόλυτο. Προηγουμένως αυτός ο σκύλος με δάγκωνε. Τώρα αυτός ο σκύλος κάθεται και χαϊδεύεται μαζί μου. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί μου. Γιατί έχουμε φύγει από εκείνο το ότι σε απειλώ. Απειλώ τον κυναγωγό σου. Τώρα δεν απειλώ κανένα. Είμαι ήσυχος, κάθομαι εδώ. Αν το χαϊδέψω. Μπορείς πολύ άνετα. Μπορείς πολύ άνετα. Δεν πρόκειται να σου κάνει κάτι. Δεν είναι ανισόρροπα τα σκυλιά. Ανισόρροποι είναι οι άνθρωποι που τα κάνουν αυτά που κάνουν. Και πολλές φορές είναι και θέμα. Έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι μετά να το δούμε. Είναι και θέμα άγνοιας. Κάποιος που δεν ξέρει, που δεν είναι εξοικειωμένος με τα σκυλιά. Πώς μπορεί δηλαδή να κάνει τη λάθος κίνηση. Και εκεί, όπως είπαμε πριν με τον Ηλία, είναι και θέμα του ιδιοκτήτη του σκύλου. Έτσι, ειδικά αν είναι επαγγελματίας, ναι, να καθοδηγήσει. Αυτό που θέλει να πλησιάσει το σκύλο. Ακριβώς. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό εδώ είναι να γνωρίζει αυτός που προσεγγίζει ένα σκύλο με ποιο τρόπο τον προσεγγίζει. Πάνω σε αυτό που είπες πριν, Θοδωρή, ήταν πολύ σημαντικό στο ότι πάντοτε ο άνθρωπος κάνει τα λάθη. Ο σκύλος προειδοποιεί. Δεν θέλω να μ' ακουμπήσεις, δεν θέλω επαφή. Mm. Γιατί θα πρέπει λοιπόν, αφόσον ο σκύλος. Δεν μπορεί να το πει με λόγια. Ακριβώς. Έχει όμως η δικιά του γλώσσα. Στη γλώσσα του σώματός του το λέει πεντακάθαρα. Δεν σε θέλω. Πάμε να δούμε το σχετικό βιντεάκι για να το σχολιάσουμε κιόλας. Ναι. Αν είμαστε έτοιμοι. But I'm especially happy to meet you after your story yesterday. What, he's a mastiff, right? He's a Dogo Argentine. Oh, okay. So he's an Argentinian mastiff. Okay, yes. Okay.
You're gorgeous. You're gorgeous. Oh, I'm so glad you're okay. You too. Thank you. Thank goodness for you. Yeah. Gosh, have a great weekend. Thank you. Valentine's Day. Oh. Boom and button. Gary? Yeah. Okay. All right. Okay. Ωραία, άσε μας τα πλάνα, Νίκο, να τα βλέπουμε για να τα σχολιάζουμε παράλληλα. Τι είδαμε τώρα εδώ? Τι είδαμε? Είδαμε ένα σκύλο ο οποίος προκαλείται πάρα πολύ ώρα. Προκαλείται. Βλέπουμε κάποια στιγμή ότι η κυρία προσεγγίζει το σκύλο. Ο σκύλος πάει λίγο προς τα πίσω, ελαφρά προς τα πίσω. Όσο πάει ο σκύλος προς τα πίσω, κάποιο μπροστά. Προσεγγίζει. Mm-hmm. Προσεγγίζει. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει το σκύλο να τη γλύψει. Αυτό θεωρώ ότι βλέπω. Να βγάλει τη γλωσσίτσα του να χαρούν. Ο σκύλος όμως έχει δηλώσει άρνηση εκεί. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να σεβαστούμε. Αυτό δεν το θεωρώ περιστατικό τώρα επίθεσης. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το βίντεο η κυρία επιτίθεται στο σκύλο. Ο σκύλος τελεί σε άμυνα. Αυτό είναι σωστό. Έστω και αν κάποιος δείξει... ακούγεται περίεργα. Όχι, όχι. Είναι σωστό. Μα θεωρεί ότι έχει μπει πλέον σε άμυνα ο σκύλος. Mm. Δεν σε θέλω. Δεν έχει φωνή να στο επικοινωνήσει. Αλλά στο δείχνει ότι δεν θέλω. Φύγε, σε παρακαλώ, δεν θέλω. Και εδώ, βέβαια, επειδή η κυρία συγκεκριμένη, συνάδελφος στην Αμερική, δεν ξέρω που είναι, προφανώς έχει άγνοια, δεν το ξέρει. Σαφέστατα. Έτσι. Σαφέστατα. Η ευθύνη περνά στους χειριστές. Αυτό είναι πιο σπουδαίο βίντεο. Ναι, αυτό είναι πιο σπουδαίο. Εκεί, αν το δείτε από την αρχή, όλο το έχω δει. Ναι, είναι όλο λάθος. Ναι, δεν ξέρω αν το έχουμε από την αρχή αυτό. Είναι όλο λάθος. Ναι, γιατί ακριβώς εκεί βλέπουμε ένα σκύλο ο οποίος. Νιώθει περίεργα, αν δείτε τη στάση του σώματος του σκύλου, ο σκύλος τι κάνει? Κοιτάει έτσι. Δεν αναπνέει, δεν είναι χαλαρός ο σκύλος, είναι σε άμυνα, έχει τραβήξει τα αυτιά του πίσω και σου λέει δεν θέλω. Εκεί το λάθος είναι του κυναγωγού. Mm. Κυναγωγός λέγεται αυτός που κρατάει το λουρί. Έπρεπε αμέσως να καταλάβει ότι ο σκύλος του δεν είναι καλά. Που συγγνώμη, Λία μου, στην προκειμένη περίπτωση είναι και αστυνομικός. Είναι και αστυνομικός. Και όφιλε να. Και στην προηγούμενη περίπτωση νομίζω είναι αστυνομικός. Ναι. Δεν έχει σημασία. Η προηγούμενη περίπτωση είναι πολύ. Δηλαδή το δείχνει ο σκύλος, έχει βγάλει τα δόντια του ένα λεπτό. Και κάθεται με τα δόντια βγαλμένα και εκεί η κυρία τον προκαλεί. Αλλά εδώ είναι αυτό που λέει και ο Ηλίας. Αν λίγο το δεις, βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία ευθύνη του σκύλου. Εδώ σηκώνεται λίγο, πέφτει προς το σκύλο. Δηλαδή στην ουσία είναι αυτό που λέει και ο Ηλίας. Επιτίθεται ο άνθρωπος στο σκύλο, όχι ο σκύλος τον άνθρωπο. Επί της ουσίας το περιστατικό συμβαίνει όταν ο άνθρωπος πιάνει. Εγκλωβίζει. Και πλησιάζει. Τα δύο χέρια από το λαιμό. Όχι, όταν σκύβει το κεφάλι του. Είναι καθαρή πρόκληση. Ναι. Κολλάς το κεφάλι σου πάνω στο κεφάλι ενός σκύλου. Mm. Δεν στο έχει επιτρέψει. Για το σκύλο είναι καθαρή πρόκληση. Για μένα αυτό δεν λέγεται επίθεση. Mm. Είναι ατύχημα. Ξέρεις τι νομίζω συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ότι όσοι έχουμε σκύλο, επειδή ο δικός μας ο σκύλος θα ανεχτεί από εμάς σχεδόν τα πάντα. Θεωρούμε ότι ο κάθε σκύλος. Έχουμε την αίσθηση ότι ο κάθε σκύλος. Θοδωρή, ισχύει στο 100% αυτό που λες. Mm. Στο 100%. Δηλαδή, όλοι έχουμε ένα παράδειγμα. Και αυτό θα σου το πω εκπαιδευτικά. Όταν έρχεται κάποιος καινούριος ιδιοκτήτης για εκπαίδευση, έχει να μας πει μια ιστορία, 2-3, από σκύλους που είχε ο ίδιος ή είχαν συγγενικά του πρόσωπα. Τα οποία αυτά τα σκυλιά, κατά ένα περίεργο τρόπο, κάναν τα πάντα. Okay, το συγκεκριμένο που έρχεται στη σχολή δεν κάνει όμως, θα κάνει στο μέλλον. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει ακούσει 5 ιστορίες, τις έχει κάνει δικές του και θεωρεί ότι ο σκύλος του θα μπει σε ένα τέμπο ίδιο. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Mm. Ο κάθε σκύλος, όπως ο κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός. Και η διαφορά που κάνει. Και το αποτέλεσμα της. Ναι. Μικρή ζημιά όμως που έπαθε. Θα μπορούσε να πάθει πολύ μεγαλύτερη. Αναλογικά, ναι. Ο κάθε σκύλος λοιπόν είναι μοναδικός. Και πολλοί άνθρωποι προσπαθούν και φέρνουν στο μυαλό τους σκύλους που είχαν παλιότερα. Mm. Η διαφορά είναι ότι μεγαλώνοντας ο άνθρωπος, δηλαδή εγώ μεγάλωσα αλλιώς το πρώτο μου σκύλι 12 χρονών. Στα 20 μου στο πανεπιστήμιο είχα περισσότερο χρόνο, μεγάλωσα τον τέλειο σκύλο. Σήμερα οι υποχρεώσεις μου οικογενειακές είναι τελείως διαφορετικές, πιθανόν να μην μπορώ να αφιερώσω τον ίδιο χρόνο. Ναι, και το επίπεδο των γνώσεων διαφορετικό όμως. Ναι. Αλλά όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας, θέλουν χρόνο, δεν θέλουν χώρο. Εάν έρθει στη σχολή είναι 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Κανένα σκύλος δεν είναι ευτυχισμένος μόνος του εκεί. Θέλει παρέα, θέλει την αγέλη του. Ναι, θέλει επαφή μαζί μας. Θέλει εκτόνωση, ψυχολογική εκτόνωση θέλει.
Και επαφή πρέπει να είναι ουσιαστική. Επαφή δεν είναι ένα χάδι διεκπεραίωσης. Επαφή είναι αυτό που λέει η λέξη. Να ζήσει ο σκύλος αυτό που είσαι εσύ, να ζήσει εσύ αυτό που είναι ο σκύλος. Και αυτό το πράγμα να γίνεται διαδραστικά. Προφανώς ακόμα και το παιχνίδι. Σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι. Και αυτό. Αλλά ακόμα και. Πολλοί παρεξηγούν αυτό που λέμε μεγάλη φυλή. Χρειάζεται στρέμματα, χρειάζεται κύπους, χρειάζεται όλα αυτά. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο σκύλος, μεγάλο διαμέρισμα, μικρό σκύλος. Είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Το έχω ξαναπεί. Όσο πιο κοντά είναι ο σκύλος μαζί σου, τόσο πιο ευτυχισμένο είναι. Δεν χρειάζεται, είναι η επαφή που του δίνει. Τα ροτβάιλερ συγκεκριμένα έχουν ανάγκη σε εκτόνωση, δηλαδή να βγουν έξω, να τρέξουν. Όλα τα σκυλιά λίγο πολύ. Ναι. Είναι σκυλιά αθλητές. Δεν είναι σκυλιά που τα παίρνουμε για να κάθονται. Συγγνώμη, είναι σκυλιά τα οποία αγαπούν τη δραστηριότητα. Αλλά όχι μόνα τους. Μαζί με τον ιδιοκτήτη. Μπορεί άνετα να συνοδεύσει σε μία βόλτα με το ποδήλατό σου. Υπό την προϋπόθεση ότι έχει μάθει να λειτουργεί μαζί σου. Δεν μπορούμε να πάρουμε έναν οποιοδήποτε σκύλο τον δέσουμε στο ποδήλατο για να πάμε, θα μας γκρεμίσει. Εάν ο σκύλος το έχει μάθει αυτό, ναι. Στη Γερμανία υπάρχει ένα τεστ αντοχής για τα ροτβάιλερ που λέγεται ΑΝΤΕ. Αυτό προϋποθέτει 20 χιλιόμετρα δρόμου ο κυναγωγός με το σκύλο του. Άρα είσαι ο κυναγωγός. Το πρόβλημα συνήθως στον κυναγωγό βρίσκεται. Θα το κάνει με το μηχανάκι. Το πρόβλημα συνήθως βρίσκεται στον κυναγωγό. Άλλη δραστηριότητα που του αρέσει πάρα πολύ είναι η εργασία. Τι σημαίνει εργασία στο σκύλο? Είναι μια ψυχολογική εκτόνωση του σκύλου με τον ιδιοκτήτη μαζί. Είναι κάτι σαν σπορ. Και χωρίζεται σε τρία αντικείμενα. Το πρώτο είναι η υπακοή. Το δεύτερο είναι τα καθήκοντα προστασίας. Και το τρίτο είναι η χλασία. Και τα τρία είναι εξίσου σπουδαία. Και τα τρία παρουσιάζουν ένα σκύλο διαφορετικό, τον βοηθάν να εκτονωθεί. Κάποιοι λοιπόν βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό, πώς δουλεύουν οι άνθρωποι, η εργασία, γίνεται και στην Ελλάδα και από πολύ καλούς επαγγελματίες. Αλλά από κάπου το είδαμε. Φοράνε ένα μανίκι και αρχίζουν και τους δαγκώνουν οι σκύλοι και θεωρούν ότι αυτό που κάνουν είναι εργασία. Δεν έχει καμία σχέση το εργασιακό δάγκωμα που κάνει ο Θανάσης από εδώ με κάποιον που φοράει ένα μανίκι και τον δαγκώνουν οι σκύλοι. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Αλλά σιγά σιγά βελτιώνεται και στην Ελλάδα αλλάζουν πράγματα. Δηλαδή και ο ιδιοκτήτης έχει κατανοήσει διαφορετικά τη λέξη σκύλος, αλλά και ο σύγχρονος εκπαιδευτής πλέον δεν έχει κάτι να ζηλέψει από συναδέλφους του εξωτερικού. Η δουλειά που κάνει ο Θανάσης, κάποτε τη λέγανε είναι ο κακός, τον δαγκώνει ο σκύλος. Όχι, δεν είναι ο κακός. Είναι ο βοηθός. Είναι αυτός που βοηθάει να φτιάξουμε έναν ισορροπημένο σκύλο. Είναι αυτός που βοηθάει το σκύλο να δαγκώνει χωρίς νεύρα. Είναι αυτός που βοηθάει το σκύλο να εκτονώνεται. Δεν είναι κακός. Στο μυαλό του σκύλου δεν είναι κακός. Είναι μέρος μιας παράστασης που όλοι περνάνε καλά. Ο ιδιοκτήτης φτιάχνει το σκύλο του, ο σκύλος του εκτονώνεται. Αν Σάκη, εγώ έχω ένα ροτβάιλερ και δεν θέλω να το πάω σε εκπαίδευση. Μπορώ να συμβιώσω καλά μαζί του? Σαφώς μπορείς να συμβιώσεις καλά μαζί του. Το πρόβλημα πότε προκύπτει? Το πρόβλημα προκύπτει λόγω της άγνοιας του κόσμου που παίρνει ένα σκύλο. Και τι σημαίνει αυτό? Εάν πάρεις ένα σκύλο, ζεις σε ένα περιβάλλον πολύ όμορφο, αρμονικό, χωρίς προκλήσεις, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις κλπ. Προφανώς ο σκύλος δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να ζει μαζί σου και όλα να πηγαίνουν τέλεια. Όταν όμως το σκύλο σου θα θελήσεις να τον βγάλεις στην πόλη, γιατί ζούμε σε πόλεις, έτσι. Θα θελήσεις να πας μια επίσκεψη ή να έρθουν κάποιοι επίσκεψη σε σένα, φίλοι σου, γνωστοί σου. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να μην έχουν και ιδιαίτερες σχέσεις με τα σκυλιά. Που ενδεχομένως να υπάρχουν και τέτοιου είδους συμπεριφορές όπως της κυρίας ή του κυρίου. Καλά, δεν είναι τόσο τρομερό. Δηλαδή, δεν μιλάμε για τέτοια γεγονότα. Το πιο απλό είναι ο σκύλος, ξέρω εγώ, να θέλει να πηδήξει πάνω σου για να σε υποδεχθεί. Συγγνώμη, ναι. Να μην το δέχεται ο φίλος σου. Ακριβώς. Να γίνει μια επόμενη κίνηση. Να βγάζει το σκύλο έξω, αυτό που λέμε. Ακόμα και εκεί, στο πηδάω επάνω σου και παίζω μαζί σου, πώς εκλαμβάνεται ο σκύλος όλο αυτό, την επαφή με τον άνθρωπο? Αυτό όλο είναι η εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση δεν ξεκινάει από την ώρα που θα αποφασίσουμε ότι πάμε σε ένα εκπαιδευτήριο. Η εκπαίδευση ξεκινάει από την ώρα που θα πάρουμε το κουταβάκι μας στο σπίτι μας. Εκεί θα πρέπει να του δώσουμε την αγωγή που πρέπει να του δώσουμε. Μετά να πάει στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Όπως και σε εμάς, τους ανθρώπους. Δεν σε έστειλε η μαμά σου, εσένα ή εμένα, ενός έτους, δύο έτων στο σχολείο.
μας έμαθε πρώτα πώς να τρώμε, πώς να κρατάμε το πιρούνι, το μαχαίρι, πώς να μην κάνουμε πράγματα άσχημα. Μετά πήγαμε στο δημοτικό μας, μάθαμε τα πρώτα γράμματα. Έτσι είναι και εκπαίδευση. Όλα θέλουν μια σειρά, όλα θέλουν να γίνονται ήπια, πρέπει να γίνονται ήπια. Τα πιο παλιά χρόνια υπήρχε η μόδα του δέρνω το σκύλο. Κάνει κάτι κακό, εγώ το χτυπάω. Κοίταξε τώρα, αυτό παρακολουθώ. Κοίταξε το τώρα. Ακριβώς, αυτό είναι σε αντίθεση με αυτό που λέγαμε πριν ότι τα Ροτβάιλερ ήταν στη λίστα δεύτερα που δαγκώσαν στην Αμερική. Κοίταξε το. Κοίτα τι του κάνει. Του τραβάει τα χείλια, βάζει τα χέρια του στα δόντια. Αλλά είναι αγνή η πρόθεση. Δεν υπάρχει πρόκληση εδώ πέρα. Γι' αυτό και ο σκύλος αντιδρά έτσι όπως αντιδρά. Και προφανώς βέβαια το κοριτσάκι αυτό το κάνει στο δικό του σκύλο. Έτσι. Δηλαδή... Προφανώς. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή όλα πρέπει να, να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Ακριβώς. Όλα πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Όλα πρέπει να γίνονται στον κατάλληλο χρόνο. Πρέπει να κατανοούμε ότι ένα σκυλί υπάρχει περίοδος που είναι κουτάβι, υπάρχει περίοδος που ενηλικιώνεται, υπάρχει περίοδος που είναι ένα όριμο ζώο. Που εκεί πάντα πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από όλο το περιβάλλον. Όταν είναι μικρό ένα σκυλάκι, όταν είναι σαν τον Γκάν, τον είπαμε. Ναι, Γκάν. Το γιο του. Ναι, ναι. Βόξ. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονικό διάστημα ανοχής που πρέπει να δείξουμε απέναντί του. Δεν υπάρχει. Και είναι σημαντικό να κερδίσουμε πρώτα την εμπιστοσύνη του. Απολύτως. Απολύτως. Πριν αρχίσουμε να το επιβάλλουμε κανόνες. Να. Πάνω σε αυτό θέλω να πω κάτι. Δεν υπάρχει ανοχή. Υπάρχει πρόγραμμα, όπως είπαμε πριν. Ο σκύλος μαθαίνει από την πρώτη μέρα. Ένα λάθος που κάνουν πολλοί ιδιοκτήτες είναι η βία. Τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω, πιθανόν τυχαία, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι στη σχολή και λέει, μας είπανε να την ώρα που κάνει τις ανάγκες του να το χτυπάμε με μια εφημερίδα. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Παλιά λάθος. Το λέγαμε. Όχι, είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Δεν μπορεί να φανταστείς για τις συνέπειες μιλάμε, για την ψυχή του σκύλου. Είναι καταστροφή και δεν μπορώ να καταλάβω πού αναπαράγεται αυτό. Πολλοί το λένε πάντως. Είναι τρόμος. Είναι καταστροφικό. Δηλαδή και με φίλους συναδέλφους ή στον ανθρώπου που συζητάω και μου λένε: κάνω την, έχω πρόβλημα με την τουαλέτα του ρε παιδί μου. Τι να κάνω. Είναι μια διαδικασία. Να κάνω αυτό, να πάρω την εφημερίδα και να το χτυπήσω λίγο στο, στον ποπό. Αυτό που λέμε σε όλο τον κόσμο. Κάπου το έχουν ακούσει αυτό. Ναι. Προφανώς. Και αναπαράγεται. Και αναπαράγεται. Το πιο απλό είναι να αποταθούν σε έναν επαγγελματία εκπαιδευτή. Ο κάθε σκύλος έχει τη δική του προσωπικότητα. Πολλοί μπαίνουν στο ίντερνετ και μας ρωτάνε τι κάνετε για αυτό, τι κάνετε για εκείνο. Ναι, κάτι που καταλαβαίνω μπορώ να το λύσω. Αν δεν δω το σκύλο, να καταλάβω το χαρακτήρα του σκύλου. Να καταλάβω το λάθος που κάνει ο ιδιοκτήτης. Η αγωγή τουαλέτας είναι μία εβδομάδα. Εάν γίνουν σωστά, το πρόβλημα λύνεται. Δεν λύνεται όμως με εφημερίδες, με ξύλο. Καμία βία πάνω στο σκύλο. Όλα γίνονται απλά αρκεί να ξέρει κάποιος τη δουλειά του. Δεν βιοπραγούμε, δεν τραβάμε, δεν κλωτσάμε, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Τι προφανώς και ο σκύλος θα μάθει πολύ πιο ευχάριστα. Πολύ πιο ευχάριστα. Αν αυτό που κάνει ευχάριστο για αυτό. Φυσικά. 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 Γιατί όλο αυτό γίνεται διαδραστικά. Δηλαδή, ο άνθρωπος κυναγωγός, αυτό που λέγαμε πριν, και ο σκύλος γίνονται μια ομάδα, ένα team. Και ο ένας κάνει αυτό που θέλει ο άλλος. Και στην ουσία, παλαιότερα, τα παλιά χρόνια, όταν εκπαιδεύαμε ένα σκύλο, τι συνέβαινε. Ζητούσαμε από το σκύλο να κάνει κάτι. Πλέον η λογική είναι ότι δεν ζητάμε εμείς. Πρέπει ο σκύλος να ζητάει από εμάς. Μπαμπά, μαμά, τι κάνω εγώ τώρα. Δώσε μου δραστηριότητα, πες μου κάτι. Παράδειγμα, μαζί. Αυτό επίσης τώρα το ανέφερες, αν λένε δηλαδή ότι ας πούμε, αν θες να επιτρέψεις ο σκύλος να ανεβαίνει στον καναπέ, θα το επιτρέπεις μόνο όταν εσύ θέλεις. Σου λέω δεν ξέρω αν είναι το ίδιο πράγμα. Εσύ είσαι η ίδια λογική. Εκεί υπάρχει. Αν δηλαδή ο σκύλος έρθει και σου πει θέλω να ανέβει στον καναπέ, τι κάνει. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το ένα από το άλλο. Στο παιχνίδι, ας πούμε. Το παιχνίδι, αν θέλει να παίξει, παίζει. Το παιχνίδι πρέπει να είναι. Όταν το αποφασίζει. Όταν το αποφασίζει εσύ, το παιχνίδι πρέπει να είναι με σένα. Αυτό που πολλοί άνθρωποι παίρνουν ένα κουβά με διάφορα παιχνίδια σκύλων ή και όχι μόνο. Τα αφήνουν και παίξε όσο θες, όποτε θέλεις. Αυτό κάνει ένα σκύλο να ζει χωρίς δράση, χωρίς ένταση, χωρίς ένταση, δημιουργική ένταση, έτσι. Χωρίς ουσιαστική επαφή με τον ιδιοκτήτη, που εμένα δεν μου αρέσει η λέξη ιδιοκτήτη, με τον σύντροφό του τέλος πάντων. Έτσι. Όλο αυτό πρέπει να γίνεται όταν εμείς επιθυμούμε και πάντα μαζί μας. Όχι μόνο του το ζώο. Χωρίς να ατονεί, χωρίς να νιώθει ότι εντάξει τώρα έπαιξα, δεν θέλω άλλο μαζί σου, τι να μου κάνεις εσύ άλλο επιπλέον, δεν υπάρχει. Εγώ τι ήταν να κάνω, το έκανα.
Μετά είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων, άντε ξανά μια φορά. Καλά, δεν πειράζει, ναι. Δεν έχει σημασία. Ναι, για μένα έχει σημασία, αλλά δεν έχει. Ναι, okay. Αυτό που πολλοί λένε ότι, μα το σκυλί μου κάθεται σε μια γωνία και του μιλάω, δεν έρχεται. Μα γιατί να έρθει. Εάν όλη την ημέρα του έχει δώσει αφιδός, ό,τι μπορείς να δώσεις, με τα οποία ασχολείται μόνος του. Έχει εκτονωθεί πλέον. Έχει ατονίσει πλέον όλα τα αισθητήριά του. Γιατί να έρθει σε σένα. Δεν έχει κανένα λόγο. Δεν προκαλείς κάτι στο σκύλο σου πλέον. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν βγάλεις το σκύλο έτσι να εκτονωθεί. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς εκτόνωση. Χωρίς εκτόνωση δεν γίνεται κάτι. Πολύ δύσκολο να καταφέρεις να τον εκτονώσεις. Σε αυτό που είπες πριν για τον καναπέ, το λάθος που κάνουν όλοι οι ιδιοκτήτες είναι συγκεκριμένο. Όταν είναι κουτάβι, ανεβαίνει στον καναπέ, ανεβαίνει στο τραπέζι, ανεβαίνει στο κρεβάτι. Ναι, γιατί είναι χαριτωμένο, γιατί θα σου πει. Γιατί είναι χαριτωμένο, ναι. Αλλά τι εικόνες μαζεύει ο σκύλος. Τι εικόνες έχει στο μυαλό του, ότι εγώ μπορώ να ανέβω εδώ. Εφόσον λοιπόν το έχει επιτρέψει εσύ σε νεαρή ηλικία να ανέβει εδώ, δεν μπορεί να αντιληφθεί το λόγο γιατί μετά δεν πρέπει να ανεβαίνει. Εμείς το έχουμε κάνει. Εάν από την αρχή λοιπόν είχαμε βάλει ένα πρόγραμμα, ξέρεις κάτι, εδώ δεν ανεβαίνεις. Δεν μπορεί να διαχωρίσει, δηλαδή, τώρα δεν μπορεί επιτρέπεται, τώρα δεν επιτρέπεται. Να αντιληφθεί τη διαφορά. Όταν λέμε στον κόσμο μην ταΐζετε το σκυλί σας όταν τρώτε. Όταν είναι κουτάβι, πλησιάζει το κουτάβι, ταΐζουν όλοι. Μόλις θα γίνει τόσος, δεν θα καταλάβει τη διαφορά. Τώρα γιατί μου απαγορεύεται. Κάτι που το οποίο το απολάμβανα μέχρι τώρα, ξαφνικά κόβεται. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι επειδή μεγάλο σε κόβεται. Εμείς οι ίδιοι έχουμε κάνει ένα σοβαρό λάθος. Μετά όμως καλούμαστε να το διορθώσουμε γιατί λόγω μεγέθους κάπου μας δυσκολεύει. Ναι, αλλά δεν φταίει πουθενά ο σκύλος. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει λάθος. Ναι. Είναι ένας βαθμός αναγνώρισης. Είναι σαφέστατα. Ναι. Προσωπικά στεναχωριέμαι για αυτά που δεν καταλαβαίνω. Ναι. Εάν καταλάβουμε, κάτι μπορεί να διορθωθεί. Τις περισσότερες φορές το τραγικό είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε και όχι μόνο δεν καταλαβαίνουμε, σε κάθε τι που συμβαίνει επιρρύπτουμε την ευθύνη στο σκύλο μας. Γιατί είναι και εύκολη λύση, έτσι. Όπως κλασικό παράδειγμα, γυρίζει στο σπίτι σου, βλέπει τον καναπέ φαγωμένο και πηγαίνει ο άλλος και χτυπάει το σκύλο. Χτυπάς τι? Ένα πλάσμα που σε περιμένει πώς και πώς να έρθεις για να σου δώσει την αγάπη του, σε αδειμονεί. Μπαίνεις εσύ από την πόρτα και την ώρα που είναι έτοιμος να σου πει «Α, καλώς ήρθες, μπαμπά μου», εσύ το βαράς. Και δεν σκέφτεσαι για ποιο λόγο. Ακριβώς. Μα και ο σκύλος δεν καταλαβαίνει δεν για ποιο λόγο το βαράς. Λέει ένας τρελός είναι αυτός που έρχεται μέσα ενώ εγώ θέλω έχει να. Έχει ξεχάσει αυτό που έχει γίνει. Δεν μπορεί να αντιληφθεί. Νομίζω ότι οφείλεται αυτό και. Δεν νομίζω μάλλον. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έτσι το μεταφράζουν, το εισπράττουν εμείς οι κηδεμόνες ιδιοκτήτες σκύλων. Ότι όταν θα κάνει ζημιά ο Vox, ας πούμε, και εγώ μετά 5 λεπτά θα την πάρω χαμπάρι και θα τον μαλώσω, έχουμε την αίσθηση ότι επειδή μαζεύεται. Όχι, αυτό έχει να κάνει με την πράξη που έκανε και έχει τον τώρα τη φωνή. Όχι, η θέση του σώματός σου είναι. Γίνεσαι απειλητικός. Ο σκύλος το βλέπει αμέσως. Δεν καταλαβαίνει το λόγο που γίνεσαι απειλητικός, αλλά γίνεσαι. Εσύ γίνεσαι απειλητικός. Τι θα κάνει, θα μαζευτεί. Σου λέει, όχ, κάτι κακό γίνεται τώρα. Σαφέστατα. Ναι, δεν γίνεται επειδή έφαγα το μαξιλάρι. Όχι, ναι, καμία αλλά γιατί αντιδράει έτσι. Γιατί αντιδράει έτσι. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ χρόνο και θέλω να προλάβουμε να πούμε 5 πράγματα ακόμα. Ναι. Θέλω να μου πείτε, αν ένα σκύλο που έχει εκπαιδευτεί για φύλαξη ή σωματοφυλακή, έτσι, αν μπορούμε να πούμε και δύο λόγια γι' αυτό, μπορεί να γίνει ένα καλό σκύλο συντροφιά. Απόλυτα. Ή το ένα απόλυτο το άλλο. Απόλυτα. Ένα σκύλο που έχει εκπαιδευτεί σωστά, επαναλαμβάνω, και είναι ένας απόλυτο σωστός σωματοφύλακας, αυτομάτως αυτός ο σκύλος είναι και ο πιο ιδανικός σύντροφος. Γιατί αυτός ο σκύλος κατανοεί και ένα επιπλέον, το ότι προστατεύω τον σύντροφό μου. Ένα κλασικό έτσι, δείγμα είναι ο σκύλος που προηγουμένως, ο Vox που προηγουμένως έκανε όλο αυτό που έκανε. Αυτός ο σκύλος, ένα δευτερόλεπτο πριν δάγκωνε ως σωματοφύλακας, 2 δευτερόλεπτα μετά ήταν ένας απόλυτος σύντροφος που κάθεται, δεν ενοχλεί κανέναν, δεν πειράζει κανέναν. Γιατί αυτός ο σκύλος ξέρει να διακρίνει. Ξέρει πότε είναι η απειλή, πότε δεν είναι απειλή. Πότε είναι όλα όμορφα, ήσυχα, καθόμαστε στο περιβάλλον μας, με το παιδί μας, με τη γυναίκα μας, με τον φίλο μας, με όποιον να είναι, και δεν αντιδρώ, γιατί δεν με απειλεί κανείς. Και την επόμενη στιγμή, επειδή έχει εκπαιδευτεί να είναι σωματοφύλακας, εάν απειληθεί, ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά.
Εγώ θα έλεγα ότι όχι μόνο στην ερώτησή σου, όχι αν μπορεί, επιβάλλεται ένας σκύλος να είναι σωματοφύλακας για να είναι τέλειος σύντροφος. Mm. Επιβάλλεται. Από ένστικτο ή πρέπει να το δουλέψει κιόλας. Το ένστικτο το έχει έτσι κι αλλιώς. Αν το αφήσει ακαλλιέργητο, το ένστικτο του μπορεί να βγάλει άλλες διαδρομές που να είναι μη ελέγξιμες. Και κάποια σκυλιά φυσικά έτσι μπορεί να μην έχουν τα στοιχεία του φύλακα, ας πούμε. Δεν ξέρω, ένα λαμπραντόρο προφανώς δύσκολα θα γίνει φύλακας. Όχι, γιατί το λες αυτό. Όχι. Θα μπορούσε να γίνει, καταρχήν μην το ξεχωρίζεις ως ράτσα, αλλά ως άτομο. Mm. Θα μπορούσε να γίνει φύλακας και ένα λαμπραντόρο. Και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ο άλλος λέει: θέλω φύλακα για το σπίτι μου, θα πάρω ένα ροτβάιλερ. Μπορούν όλα τα ροτβάιλερ να γίνουν φύλακα. Μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Το χαρακτηριστικό της φυλής είναι αυτό. Και αυτό δεν κατατάσσεται από εμάς. Δεν το λέω ούτε εγώ, ούτε ο Ηλίας, ούτε κανένας φίλος των Ροτβάιλερ ή των Ντόμπερμαν ή των γερμανικών επιμενικών. Αυτό το έχει καθορίσει η Παγκόσμια Κοινολογική Ομοσπονδία, που έχει καταγράψει τις φυλές για αυτό που κάνουν. Αν λοιπόν δούμε. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς έχουν δημιουργηθεί. Ακριβέστατα. 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 Μορφολογία χαρακτήρας. Ακριβέστατα. Τα Ροτβάιλερ χαρακτηρίζονται γι' αυτό, είναι σκύλοι. Σύντροφοι εργασίας. Το εργασίας προϋποθέτει ότι σαν φυλή από τα γενικά χαρακτηριστικά τους και δυνατότητές τους είναι αυτή. Το να εργάζεται, το να γίνεται σωματοφύλακας, το να εκπαιδεύεται πιο εύκολα κλπ. Λοιπόν, Σάκη, θα τα πούμε και άλλη φορά. Ευχαρίστω. Στη διάθεση σου πάντα. Να πούμε. Και επειδή σε λίγο θα πρέπει να κλείσουμε, έτσι καταρχάς να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε που μας δώσατε τη δυνατότητα έτσι. Να πούμε. Και θα ήθελα να μου πεις, πρόεδρε, θα το πω αυτό. Όλη η Ελλάδα, όλη η Έλληνες είναι πλέον πρόεδρε. Αυτό, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, Ηλία, τι ακριβώς είναι ο όμιλός σας. Πολύ σύντομα, με δύο λέξεις. Και για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί. Έχει δημιουργηθεί για την προώθηση της κοινοφιλικής παιδείας και για την προώθηση του Ροτβάιλερ. Προσπαθούμε να προωθήσουμε στον κόσμο την ιδέα ότι το Ροτβάιλερ δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πρόβλημα. Το Ροτβάιλερ είναι ο καλύτερος σύντροφος και αυτό θέλω είναι το πιο ωραίο μήνυμα για να κλείσουμε. Είναι το ιδανικό σκυλί για κάθε ελληνική οικογένεια. Υπό την προϋπόθεση πάντοτε ότι ο ιδιοκτήτης κάνει αυτά που πρέπει. Εμένα η κόρη μου μεγάλωσε με δύο Ροτβάιλερ μαζί, τα οποία μας φυλάγανε μια χαρά. Τα Ροτβάιλερ, αν χρειαζόταν κάτι, γινόταν επέμβαση, αλλά η κορούλα μου μεγάλωσε μια χαρά μαζί τους. Δεν ισχύει αυτή η κακή γνώμη που υπάρχει σε μικρή μερίδα του κόσμου ότι το Ροτβάιλερ ίσον κίνδυνος. Κανένα πρόβλημα με το Ροτβάιλερ. Το τεστ χαρακτήρα που έχουμε στο ρονόμιλο Ροτβάιλερ είναι ένα τεστ που μπορούμε να πιστοποιήσουμε το χαρακτήρα του σκύλου για όλα αυτά που είπαμε. Αν είναι φοβικός, αν είναι κροτοφοβικός, αν είναι αντικοινωνικός, εάν είναι επιθετικός, εάν είναι υστερικός. Όλα αυτά μέσα από ένα απλό τεστ μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Και είναι ένα τεστ που υπάρχει σε όλη την κοινότητα των Ροτβάιλερ παγκοσμίως. Mm. Αυτό υπάρχει και στην Ελλάδα. Είναι σε θέση ο όμιλός μας να το κάνει και είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για εμείς ευχαριστούμε. Τα πολλά χρήσιμα πράγματα. Εμείς ευχαριστούμε είπατε, πάρα πολύ. Έτσι, για τον υπέροχο σκύλο που φέρατε, για το υπέροχο κουτάβι που φέρατε επίσης. Να σας ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ. Και θα τα καλή χρονιά να έχουμε. Ειδικά μαζί με τα εκπαιδευτικά θέματα. Ευχαρίστω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι λοιπόν το Pets for You, κυρίες και κύριοι, και για σήμερα. Ελπίζω να αντλήσατε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, να είδατε περί τίνος πρόκειται όταν μιλάμε για Ροτβάιλερ και αν θέλετε να πάρετε ένα Ροτβάιλερ, να μην ξεχάσετε πρώτα να ενημερωθείτε πολύ καλά για την φυλή απευθυνόμενης επαγγελματίας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.